Και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, επανήλθε τώρα στο προσκήνιο λόγω και των βουλευτικών εκλογών, είναι η λίστα Γιωρκάκη. Εσάς ποια είναι η θέση σας για το συγκεκριμένο θέμα? Εμένα η θέση μου είναι ότι είμαι υπέρ της διαφάνειας. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή θέληση από την Βουλή, θα υπάρξει αυτή η διαφάνεια. Γιατί δεν πρέπει να μας παίρνει όλους όλους το ποτάμι και ούτε να υπάρχει και η στιγματοποίηση ευρύτερα της πολιτικής. Για ποιο λόγο θεωρείτε όμως ότι βρίσκονται συνέχεια κολλήματα? Γιατί αυτό δημιουργεί και σκιές στον κόσμο. Σίγουρα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αλλά για να δούμε και κάποτε και την... να μην πω πολιτική υποκρισία, κάποια οξύμορα. Όταν συζητούσαμε το σχέδιο για τις εγγύησεις, υπήρχε από κόμματα και από βουλευτές η απέτηση να δημοσιοποιούνται τα δάνεια τα οποία θα έπαιρναν εγγυήσεις. Έστω και αν δεν χρησιμοποιηθεί ποτέ η εγγύηση. Και εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα και προσωπικών δεδομένων και όλα αυτά. Ναι, και από τους ίδιους πολιτικούς ενδεχομένως να μην βρίσκεται η λύση όσον αφορά αυτό το θέμα. Η εμπλοκή του ελεγκτή όλους αυτούς τους μήνες σας ενόχλησε καθόλου? Έχει επιλέξει να κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Πιστεύω δεν αρμόζω στο ρόλο του. Αυτές οι πολιτικές παρεμβάσεις ή να συνταυτίζεται την περίοδο που διεξάγεται μια πολιτική συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων πριν ακόμα κατατεθούν νομοσχέδια, να κάνει τέτοιου είδους πολιτικές παρεμβολές. Ναι, με έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Αλλά σε εγώ δεν ήρθα. Μαζί όχι, τους. Και ούτε ήρθα σε κάποια αντιπαράθεση, ούτε καν έχω δημόσια μιλήσει για αυτό το θέμα, παρά το ότι ο ίδιος το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά όταν εκφράζεις τις δικές σου τις οικονομικές απόψεις. Δηλαδή, ας πούμε, είχε πει, αν δεν απατώμε σε ανακοίνωσή του, ότι ξέρετε, πρέπει να μειωθεί, λέει, το ύψος του σχεδίου, επειδή έχουμε ψηλό ιδιωτικό δανεισμό. Κάτι το οποίο η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι. Οικονομικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε εκεί που υπάρχει ψηλός ιδιωτικός δανεισμός, τότε είναι πολύ κατάλληλο αυτό το εργαλείο. Θέλεις να εκφράσεις τις απόψεις σου περί οικονομικής, όχι διαχείρισης, οικονομικών πολιτικών. Υπάρχει πεδίο έδοξης λαμπρών. Ο πολιτικός στίβος. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες μεταξύ των κομμάτων. Κάποιοι είναι σοσιαλιστές, κάποιοι είναι φιλελεύθεροι, κάποιοι είναι οτιδήποτε. Μπορείς να έχεις οποιοσδήποτε όψεις έχεις. Αλλά όχι από το θεσμό ενός αμερόληπτου, ανεξάρτητου θεσμού, ο οποίος κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Αφού αναφερθήκατε και στον πολιτικό στίβο, εσάς ποια είναι τα πλάνα σας για τα επόμενα χρόνια, μέχρι πού θα θέλατε να φτάσετε? Εγώ δεν έχω βλέψει σε άλλο πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τις βλέψεις μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε και λίγο τη ζωή μας. Υπάρχουν ευκαιρίες και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες ενδεχομένως να σου προσφέρουν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο και καλύτερες απολαύες. Και είναι κάτι το οποίο μάλλον εκεί θα καταλήξω.